Συζητάμε σήμερα στο φόντο της ενεργού συμμετοχής της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς πολέμους που μένονται στην περιοχή και την εμπλοκή της σε όλους τους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ευθύνη του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης και την ανοχή όλων των άλλων κομμάτων, η φρεγάτα Ήδρα βρίσκεται 3.500 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα για την υπεράσπιση των εφοπλιστικών και επιχειρηματικών συμφερόντων στα πλαίσια της ικανοποίησής τους. Προειδοποιήσαμε για τους κινδύνους που διατρέχει το πλήρωμα και η χώρα μας από αυτή τη συμμετοχή. Μετά την πρωινή εμπλοκή της με 2 μη επανδρομένα ντρόουν, καταρρύπτεται ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι βρίσκεται σε ειρηνική αποστολή. Απαιτούμε εδώ και τώρα να επιστρέψει η φρεγάτα Ήδρα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να επιστρέψουν όλες οι αποστολές των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων, να σταματήσει η στρατιωτική αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία και να μην επιτραπεί σε κανέναν Έλληνα στρατιώτη και αξιωματικό να βρεθεί εκτός των συνόρων της πατρίδας μας. Φέρνεται σήμερα για συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής και σε λίγες μέρες στην Ολομέλεια ένα νομοσχέδιο μούφα για την τάχα φορολόγηση με 15% των πολυεθνικών και εγχώριων ομίλων που πραγματοποιούν παγκόσμιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατομμυρίων. Είναι άλλη μία μετάφραση κοινοτικής οδηγίας που με τη συνένεση όλων των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου προσπαθεί από τη μία να μας πείσει για τη δήθεν φορολόγηση των μεγάλων πολυεθνικών, ενώ από την άλλη έρχεται να ικανοποιήσει τις αντιδράσεις μερίδας του κεφαλαίου και ισχυρών καπιταλιστικών κρατών που δημιουργούνται στο πεδίο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών για μεγαλύτερη κερδοφορία, ευνοϊκότερη μεταχείριση των ομίλων, προνομιακά φορολογικά καθεστώτα, σύγχρονα πεδία φοροαποφυγής και φοροαπαλλαγών. Τέτοιες οδηγίες έρχονται συχνά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και χρησιμοποιούνται σαν πρόσχημα για εκτόνωση της λαϊκής δυσχαρέσκειας, καλλιέργειας αυταπατών για το ρόλο και το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον εγκλωβισμό των λαϊκών μαζών στην προσπάθεια να κερδίζεται καθημερινά χρόνος από όλες τις κυβερνήσεις στην κατεύθυνση σωτηρίας του πιο σάπιου, του πιο άδικου, βάρβαρου εκμεταλλευτικού συστήματος που ενώ έχει φάει τα ψωμιά του, παλεύει να κρατηθεί στα πόδια του. Γνωρίζουμε καλά χρόνια τώρα όλοι μας τις δυνατότητες που έχουν οι πολυεθνικοί όμιλοι να φοροαποφεύγουν, να αποκρύπτουν τα κέρδη τους και να μπουκώνονται με ζεστό επιδοτούμενο χρήμα από τις κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και το ίδιο το νομοσχέδιο προβλέπει την απαλλαγή του φόρου όταν τα κέρδη των οντοτήτων των πολυεθνικών ομίλων σε μία δικαιοδοσία είναι κάτω του 1 εκατομμυρίου ευρώ και τα έσοδα κάτω των 10 εκατομμυρίων. Άλλο ένα προνόμιο φοροαπαλλαγής δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα να μπορούν να αποκλείουν ένα ποσό εσόδων ίσο με το 5% της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων τους, όπως και να αποκλείει ένα ακόμη ποσό εσόδων ίσο με το 5% της αξίας της μισθοδοσίας του έτους χρήσης. Επιπλέον, το νομοσχέδιο με βάση την κοινοτική οδηγία αφήνει εντελώς έξω από το κάδρο της φορολόγησης το αγαπημένο παιδί όλων των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου, το ναυτιλιακό κλάδο και το εφοπλιστικό κεφάλαιο, το οποίο εξαιρείται εντελώς του φόρου. Οι ειδικοί κανόνες που προβλέπονται για συγχωνεύσεις και εξαγορές δημιουργούν προνομιακό πεδίο λειτουργίας των πολυεθνικών ομίλων, προβλέποντας την εφαρμογή ενός ενοποιημένου ορίου εσόδων στα μέλη του ομίλου σε κατάσταση συγχώνευσης ή διάσπασης. Είναι γεγονός πως η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας είναι αποτέλεσμα συμβιβασμών και παζαριών, ενώ αφήνει από έξω από την οδηγία και τους κανόνες προκλητικά τα επενδυτικά φαντς. Την ίδια στιγμή ενισχύεται το καθεστώς της αναβαλλόμενης φορολογίας, δίνοντας περισσότερα περιθώρια κερδοφορίας στους ομίλους που εκμεταλλεύονται την απαιτούμενη ρευστότητα για επενδύσεις. Δημιουργείται λοιπόν προνομιακό πεδίο για τους πολυεθνικούς ομίλους, αφού προσφέρει απαλλαγή του συμπληρωματικού φόρου για μια πενταετία σε αυτούς με επενδύσεις σε τρίτες χώρες.
με αποτέλεσμα τα πρώτα 5 έτη δραστηριοποίησής τους με τελική μητρική οντότητα σε δικαιοδοσία τρίτης χώρας, ο συμπληρωματικός φόρος που οφείλεται από συστατική οντότητα που βρίσκεται σε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώνεται στο μηδέν. Προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δυνατότητα που έχουν οι πολυεθνικοί όμιλοι να μεταφέρουν ζημιές, να συμψηφίζουν επενδύσεις και με φορολογικά τεχνάσματα να μπορούν να παρουσιάζουν μηδενικά αποτελέσματα. Ενώ είναι ξεκάθαρο πως η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα προσωρινό συμβιβασμό στα πλαίσια των υπερελαιστικών ανταγωνισμών ανάμεσα σε αστικές τάξεις και μονοπόλια που θίγονται από την ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση των ομίλων από κάποια αστικά κράτη και που επιδιώκουν να προσελκύσουν έτσι μεγάλους διεθνικούς ομίλους μεταξύ των οποίων κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη στιγμή μάλιστα που οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι με τον πρόσφατο νόμο έκτρωμα φορολογούνται τεκμαρτά με το έτσι θέλω της κυβέρνησης, χωρίς τη δυνατότητα και μεταφορά ζημιών, φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, χωρίς αφορολόγητο όριο, με συντελεστές που ξεκινούν από το 9 και φτάνουν το 44%. Κρατήστε, 44% και 15 λέτε ότι θα φορολογήσετε τις πολυεθνικές. Και αυτό με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ 1 και 2, πληρώνουν προκαταβολή φόρου 100% στα κέρδη τους ή στα τεκμήριά τους ή στο τεκμαρτό τους εισόδημα. Τους επιβάλλεται ακόμη τέλος επιτιδεύματος, κινδυνεύουν με υπέρογκα πρόστιμα από τη μη συλλογή αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα για εισοδήματα που δεν απέκτησαν καν ή και αν απέκτησαν καταλήγουν σε εξόφληση οφειλών σε εφορίες, δήμους, τράπεζες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικά ταμεία. Χάνουν ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους σε δαπάνες για αγορές POS, ταμιακών διασύνδεσης, προγραμματισμού, ποσοστών προμήθειας που τους απομισούν οι τράπεζες από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Έχουν εγκλωβιστεί σε ένα ψηφιακό λαβύρινθο με υποχρεώσεις, έξοδα και πρόστιμα που από τη μία δείχνει τον ταξικό χαρακτήρα των επιλογών της κυβέρνησης απέναντι στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους και από την άλλη τους οδηγεί σε τρομερά διέξοδα, οικονομικό μαρασμό και λουκέτα. Ειδικά τους τελευταίους μήνες, με το παραμύθι της διασύνδεσης POS με ταμιακές, που όλος ο κόσμος τρέχει πανικόδητος, αναζητώντας τον αρμόδιο σε τράπεζες, τεχνικούς, υπουργεία, λογιστές, με τεράστιες καθυστερήσεις, αναπάντητα ερωτηματικά, επιπλέον έξοδα και χάσιμο πολύτιμο χρόνου. Με τη λεμιτόμο των προστήμων, λες και είναι κοινοί εγκληματίες, οι περιπτεράδες, οι λαϊκατζίδες, τα ψιλικατζίδικα, τα μανάβικα και γενικά όλοι οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, ενώ γνωρίζουμε καλά ότι η χρήση POS και η υποχρεωτικότητα των συναλλαγών μέσω τραπεζικού συστήματος συναλλαγών γίνεται για να αποκτούν ρευστότητα οι τράπεζες, να συσσωρεύουν υπεκέρδη από τις προμήθειες και τη διαχείριση κεφαλαίων και κρατήστε και ένα σημαντικό. Σε 100 συναλλαγές μέσω τράπεζας, το 50 εξαϊλώνεται, γιατί το παίρνει όλο η τράπεζα. Σήμερα μισθωτοί και συνταξιούχοι φορολογούνται και αυτοί με συντελεστές από 9-44% με τον ίδιο κίνδυνο πληρωμής προστήμων από τη μη κάλυψη δαπανών με ψηφιακά μέσα. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοαπασχολούμενοι πληρώνουν σήμερα το 95% των κρατικών φορολογικών εσόδων, ενώ οι επιχειρηματικοί όμιλοι μόλις το 5%. Μόνο η άδικη έμεση φόρη που πληρώνει ο λαός μας αποτελεί το 60% των φορολογικών εσόδων. Και όλα αυτά τη στιγμή που με ευθύνη όλων των κομμάτων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ 1 και 2 κάτω από τη σκέπη των μνημονίων, οι στρατηγικοί επενδυτές φοροαπαλλάσσονται, τα δωράκια σε μεγαλοκαναλάρχες πάνε και έρχονται, ενώ τις offshore εταιρείες τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών και τις τριγωνικές συναλλαγές των ομίλων δεν τις αγγίζει κανείς. Και στο σημερινό νομοσχέδιο επιβεβαιώνονται οι προθέσεις της κυβέρνησης αλλά και των άλλων κομμάτων που υποκλίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων. Αφού οι όμιλοι στους οποίους αναφέρεστε με διάφορους τρόπους νόμιμης και μη που όλοι γνωρίζουμε μπορούν να μαγειρεύουν τους ισολογισμούς τους. Μάλιστα, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται και τα παραθυράκια του νόμου για λογιστικά μαγειρέματα, ακόμη και αυτός ο ελάχιστος αριθμός μονοπωλίων που θα φορολογούνται με το 15% θα τίνει να είναι μηδέν. Τεράστια πρόκληση δε συνιστά η εξαίρεση του εφοπλιστικού κεφαλαίου που και στη διάρκεια της πανδημίας
Και σήμερα, στις συνθήκες υπερελιστικού πολέμου στην Ουκρανία, έχει σκάσει από τα κέρδη και απολαμβάνει σήμερα πλήρη φορολογική ασυλία. Πρόκειται επομένως, όσον αφορά για το νομοσχέδιο, για μια μεγάλη κοροϊδία και μια μεγάλη προπαγανδιστική πολιτική απάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αστικών κυβερνήσεων και των κομμάτων, ότι δήθεν τους έπιασε ο πόνος να φορολογήσουν το κεφάλαιο. Τελικά, με προκάλημα την υποχρέωση παροχής πληροφοριών και με πρόσχημα να διαμορφωθούν διεθνείς κανόνες ελάχιστης φορολογίας, ενισχύεται το καθεστώς της νομικής φοροαποφυγής, των φοροαπαλλαγών, των εξαιρέσεων προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων. Γενικεύεται η μείωση της φορολογίας των μονοπωλιακών ομίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχυθεί η θέση τους στον ανταγωνισμό με αυτά των τρίτων χωρών. Το αποτέλεσμα θα είναι να ενισχύεται το καθεστώς των φορολογικών παραδείσων, η ευνοϊκότερη φορολογία για τους ομίλους και η φορολογική καταλύστευση των λαϊκών εισοδημάτων. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, το κόμμα μας καταψηφίζει το νομοσχέδιο και καλεί τον ελληνικό λαό να μην τρέφει αυταπάτες ούτε για την πολιτική της κυβέρνησης, ούτε για τις προθέσεις των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου, ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να οργανώσει την πάλη του στη βάση των κοινών προβλημάτων για να ξημερώσουν στην πατρίδα μας καλύτερες μέρες για αυτόν και τα παιδιά του. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.